Και πριν πάμε στην πρώτη ερώτηση που αφορά την δικαίωση των δύο συνταξιούχων, να δώσω το mail της εκπομπής, το οποίο ήδη ο σκηνοθέτης μας, ο Αντώνης Μπακόλας, το έχει βγάλει 7@er.gr, γιατί είμαι σίγουρη ότι και οι τηλεθεατές μας έχουν πολλές ερωτήσεις να σας υποβάλουν μέσω mail. Και να σας ρωτήσω λοιπόν τι γίνεται, οι δύο συνταξιούχοι αυτοί δικαιώθηκαν, το νομικό συμβούλιο του κράτους έβαλε τη σφραγίδα του, δεν πήγε σε έφεση, που σημαίνει ότι έχουν αρχίσει και γίνονται όνειρα τώρα. Ακούστε κύριε Πετούρη, πρέπει να βάλουμε το θέμα, επειδή είναι ένα πολύπλοκο νομικό θέμα, βεβαίως έχει και κοινωνικές επιπτώσεις, πρέπει να το βάλουμε σωστή του διάσταση. Οι δύο συνταξιούχοι, μάλλον η απόφαση του μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου, εναρμονίζεται πράγματι με την απόφαση πιλότου του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία οι περικοπές που έγιναν από τις κυβερνήσεις Πασό και Νέα Δημοκρατία, και Νέας Δημοκρατίας από το 2012 και μετά είχαν κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Είναι οι δεύτερες περικοπές, να διευκρινίσουμε. Κρίθηκαν αντισυνταγματικές, ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έδωσε αναδρομική ισχύ στην απόφασή του, αλλά αντιθέτως είπε ότι το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή από την στιγμή εκείνη και μετά. Άρα δεν υπήρχε, δηλαδή από τη στιγμή έκδοσης απόφασης και μετά. Μάλιστα. Άρα δεν είχαμε αναδρομική ισχύ. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου πράγματι εναρμονίζεται με αυτή την απόφαση πιλότο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επομένως είναι και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που το νομικό συμβούλιο του κράτους δεν επέλεξε να ασκήσει έφεση στην συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό πρέπει να σας πω όμως είναι ότι από τη στιγμή που το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο υιοθέτησε τον νέο ανασφαλιστικό νόμο το 2016, έχει συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση πιλότου του Συμβουλίου της Επικρατείας και επομένως δεν τίθεται κανένα περαιτέρω ζήτημα. Και καταλαβαίνω εγώ, επειδή είπατε πριν ότι δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας, ακριβώς, και επειδή έχουμε ένα νόμο ο οποίος εφαρμόζεται, άρα δεν υπάρχει θέμα να ανοίξει ο δρόμος και για τις υπόλοιπες διεκδικήσεις, οι οποίες είναι αναδρομικές. Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει ζήτημα αναδρομικών διεκδικήσεων των ποσών με βάση την απόφαση που έχει εκδώσει το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος αυτή τη στιγμή για τη διεκδίκηση αναδρομικών από το 2012 μέχρι το 2015. Άρα δεν σας ρωτάω και για τη διατάραξη του προϋπολογισμού, γιατί από το πρωί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Έχει υπολογιστεί το κόστος των διεκδικήσεων, ποιος, το οποίο στην αρχική υπολόγησε του. Το έχουν υπολογίσει επιστήμονες, βγαίνουν και λένε την άποψή του στα μέσα. Εγώ δεν πρόκειται να το σχολιάσω αυτό, με την έννοια ότι δεν μπορεί να ξέρει κανείς πόσες είναι οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τη, που ζητούν αναδρομικά από, από τη στιγμή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι και την ψήφιση του νέου νόμου που ακριβώς ήρθε να ευθυγραμμιστεί με την απόφαση αυτή. Επομένως νομίζω ότι οποιαδήποτε εκτίμηση δημοσιονομικού κόστους αυτή τη στιγμή είναι αδύνατη, είναι έολη και εκτιμώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτή τη συζήτηση χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, απλώς και μόνο για να δημιουργούμε πολιτικές εντυπώσεις. Με την επιστροφή των περικοπών των ενστόλων, όπου υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τι γίνεται, πότε αυτό θα... είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Είναι η ένστολη, είναι η δικαστική λειτουργία, είναι βεβαίως και η ιατρή του ΕΣΥ, που με βάση τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα λάβουν τα ποσά που τους οφείλει το ελληνικό κράτος, θα λάβουν τα αναδρομικά τους. Φυσικά η κίνηση αυτή θα γίνει σε κάθε περίπτωση πριν να κλείσει το έτος, πριν την 31η Δεκέμβρη του 2018. Το Δεκέμβριο, μπήκε ο Νοέμβριος, για το Δεκέμβριο μιλάμε. Δεν διαταράσσει τη δημοσιονομική ισορροπία. Όλα αυτά είναι συνυπολογισμένα και έχουν ληφθεί υπόψη για να μπορεί το ελληνικό δημόσιο να επιτύχει τους στόχους οι οποίοι είναι συμφωνημένοι με το Eurogroup. Ανοίγει μία τρύπα, κλείνεις μία τρύπα, ανοίγει μία άλλη, γιατί εδώ τώρα διεκδικούμε, χωρίς να είναι δεδομένο να μην υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις. Όλα αυτά, σας ξαναλέω, καταρχήν αφορούν το έτος, η δαπάνη η οποία θα γίνει, αφορά το έτος 2018 και έχει συνυπολογιστεί. Έχει συνυπολογιστεί, είναι συγκεκριμένη και δεν θέτει σε κανένα κίνδυνο την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% για το 2018. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στη συνταγματική αναθεώρηση τώρα, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αν...